Η σημερινή διαβούλευση, γιατί περί διαβούλευσης πρόκειται, έχει να κάνει με την προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος. Για ακόμη μία φορά θα πω, και το ξέρετε κι εσείς, ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου την τουριστική της ανάπτυξη την έχει ως βασικό άξονα πάνω στην οποία θα στηριχτούμε για την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας, μαζί επαναλαμβάνω με την αγροτική οικονομία μας και με τον πολιτισμό. Για το λόγο αυτό, την προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος, το marketing plan δηλαδή της περιφέρειας, γίνεται η συζήτηση με την εταιρεία που έχει προκύψει μέσα από διαγωνισμό και τους επαγγελματίες τουρισμού, γιατί θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό έχουν να δώσουν πάρα πολύ σημαντικές παρατηρήσεις και προτάσεις για να εμπλουτιστεί το marketing plan. Γι' αυτό το λόγο βρίσκονται εδώ πρόεδροι των συλλόγων τουρισμού, των ξενοδόχων όλης της περιφέρειας Πελοποννήσου, συζητούν με τον εκπρόσωπο της εταιρείας έτσι ώστε να εμπλουτιστεί το marketing plan και να έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα για πρώτη φορά για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου ένα συγκεκριμένο marketing. Και ξέρετε ότι το marketing αποτελεί το βασικότερο παράγοντα για την προώθηση του προϊόντος μας. Να ξέρουμε τι είναι αυτό που πρέπει να προωθήσουμε και με ποιο τρόπο πρέπει να το προωθήσουμε. Έχει γίνει μια καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Θεωρώ ότι και από ό,τι και εσείς παρακολουθήσατε αυτή την σύσκεψη, τη συνάντηση, ακούγονται πάρα πολύ σημαντικές παρατηρήσεις από τους εκπροσώπους του Συλλόγου των Ξενοδόχων. Και θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί φαίνεται ότι στην Πελοπόννησο υπάρχουν επαγγελματίες με άποψη, με γνώση, που για μας θα είναι πολύτιμοι σύμμαχοι σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός για το τουριστικό μας προϊόν, ο οποίος αποτελείται και συμπεριλαμβάνει το marketing, το branding, τα εμπειρικά προϊόντα, το πόρτα της περιφέρειας Πελοποννήσου, θα είναι το μεγάλο όπλο μας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε σελίδα σε ό,τι έχει να κάνει με την τουριστική ανάπτυξη. Αυτά που μέχρι τώρα γνωρίζαμε και ξέραμε, μελέτες επιμελετών που ποτέ δεν είχαν αποτέλεσμα, που ποτέ δεν είχαν χρονοδιάγραμμα και ποτέ δεν μάθαμε για ποιο λόγο γίνονταν, για την περιφέρεια Πελοποννήσου δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και στην δική μου την παρέμβαση σε αυτήν την συνάντηση είπα πως θέλω όλοι μαζί να ξεκινήσουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουμε να έχουμε μετρήσιμα πλέον τα αποτελέσματα. Η Πελοπόννησος διαθέτει ένα απίστευτο φυσικό περιβάλλον, διαθέτει μοναδικά σε γεύση και σε ποιότητα προϊόντα, έχει το μεγάλο της θησαυρό που είναι τα πολιτιστικά της μνημεία, έχει τους ορεινούς της όγκους αλλά και τις απίστευτες παραλίες της. Όλα αυτά μαζί θα πρέπει να τα ενώσουμε και μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους επαγγελματίες τουρισμού, να μπορέσουμε να έχουμε ένα, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ανάπτυξη και την προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος. Κύριε Νικόλα, μπορούμε να στάθουμε το παράγοντα όμως στην οικονομική κρίση. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η κρίση για την περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί τη μεγάλη ευκαιρία. Βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις, δουλεύουμε πολύ σκληρά, προσπαθούμε και θεωρώ ότι το έχουμε καταφέρει να είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές με τις παραγωγικές τάξεις, γιατί ξέρετε, οι παραγωγικές τάξεις είχαν ακούσει πάρα πολλά, κυρίως από τους αυτοδιοικητικούς αλλά και τους πολιτικούς γενικότερα, και ήταν δύσκολο πολύ να ανατάξουμε αυτή την αναξιοπιστία που υπήρχε στο παρελθόν. Γι' αυτό και σας είπα ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω εδώ τους επαγγελματίες του τουρισμού και που κάνουμε μαζί αυτή τη συνάντηση. Το ξέρουμε ότι η κρίση στη χώρα μας είναι πολύ μεγάλη, είναι κοινωνική, είναι πολιτική, είναι οικονομική. Επαναλαμβάνω όμως ότι για μας θα αποτελέσει ευκαιρία. Πιστεύουμε ότι από την κρίση δεν θα μας βγάλει κανένας μεσσίας, είτε εγχώριος είτε από το εξωτερικό. Πιστεύουμε ότι από την κρίση είμαστε σε θέση με τους δημιουργικούς πολίτες που έχει αυτή η χώρα να βγούμε αν στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις. Μπορεί να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη, γιατί μιλάμε για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτό ακριβώς που λέτε καταγράφεται στο marketing. Καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση, βλέπουμε και εξετάζουμε με επιστημονική τεχνογνωσία πλέον το προφίλ της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ποιο είναι δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι τουρίστες που επισκέπτονται την Πελοπόννησο, αν είναι για όλες τις περιφερειακές ενότητες οι ίδιοι, σε ποια αγορά εργασίας πρέπει να απευθυνθούμε. Θα δείτε και ελπίζω ότι όταν θα γίνει η παρουσίαση του marketing στην τελική του μορφή, πραγματικά θα έχει να προσθέσει πάρα πολλά σε όλους μας, ξέροντας πάνω απ' όλα τι είναι
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της δικής μας περιφέρειας. Και αναπεριφερεια και ενότητα, αλλά και στο σύνολο της περιφέρειας. Εμείς πιστεύουμε ότι μία περιφέρεια πρέπει να προστεθεί πάνω στην άλλη με τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Γιατί η ανάπτυξη στην περιφερειακή ενότητα της Αρκαδίας έχει να κάνει πολύ και με την ανάπτυξη στην Αρκαδία, τη Μεσσηνία ή την Κορινθία. Η Πελοπόννησος είναι μία και ξέρετε ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και τον πολιτισμό, η άποψη της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ότι είναι αδιανόητο η περιφέρεια Πελοποννήσου να μην έχει και την Αχαΐα και την Ηλία. Είμαστε κάθετοι σε αυτό και θα είδατε ότι αυτό ακούστηκε πάρα πολλές φορές και από όλους τους επαγγελματίες τουρισμού στις τοποθετήσεις τις δικές τους. Τέθηκε μέσα και το θέμα των υποδομών όμως, που είναι και βασικό στοιχείο της μελέτης. Βέβαια, και χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία Τράκα, που το επισημαίνετε αυτό, γιατί η προσβασιμότητα είναι βασικό στοιχείο. Βλέπετε τον αγώνα δρόμου που έχουμε ξεκινήσει από την 1η-1η του 2011 σε ό,τι αφορά καταρχήν τους οδικούς μας άξονες, που θέλουμε να είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα πηγαίνουν καλά και με τις συμβάσεις παραχώρησης, με το δρόμο δηλαδή της Κορίνθου, Τρίπολης, Καλαμάτας, αλλά και το δρόμο της Τρίπολης, Σπάρτης, με την εξασφάλιση πλέον και τυπικά των 252 εκατομμυρίων από το ΕΣΠΑ, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, τουλάχιστον για τη χρηματοδότησή τους, που είναι βασικό. Βλέπετε την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε και για τον βρόχο που λέμε γύρω από την Πελοπόννησο, δηλαδή τον ανατολικό και το δυτικό άξονα. Ό,τι μελετητικά ήταν όριμο αυτή τη στιγμή σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό μας εργαλείο, αλλά βεβαίως δεν σταματάμε να διεκδικούμε σε ό,τι έχει να κάνει με το τομεακό των Υπουργείων σε αυτό το θέμα. Επίσης, δύο πολύ μεγάλα θέματα για την περιφέρεια Πελοποννήσου είναι το αεροδρόμιο της Τρίπολης και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, ξέρετε ότι ο εξυγχρονισμός του είναι και αυτός πρόθεσή μας, η ένταξή του στο ΕΣΠΑ. Ο κόμβος του αεροδρομίου βρίσκεται στην τελική του φάση και θεωρώ ότι και τα αποτελέσματα που θα έχουμε ως προς την τελική φάση επίσης του αεροδρομίου της Τρίπολης, που ζητάμε την παράλληλη λειτουργία του και σε πολιτικό low cost αεροδρόμιο, θα είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Εάν αυτά τα δύο αεροδρόμια λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσουν, εάν ολοκληρωθούν οι οδικοί μας άξονες, θα μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε να κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την τουριστική ανάπτυξη περιφέρειας Πελοποννήσου, μαζί με άλλες δράσεις που θα τις ανακοινώσουμε στο ερχόμενο διάστημα.